Ας δούμε τώρα τη σκηνή λίγο πιο αναλυτικά, σε ένα πράγμα που βλέπουμε και το βίντεο, αλλά και την κυματομορφή του ήχου. Take a look at what happened. Εδώ λοιπόν παρατηρείτε ότι εδώ είναι η πρώτη σφαίρα, εδώ είναι η δεύτερη σφαίρα και εδώ είναι η τρίτη σφαίρα. Δεν έχει μόνο ένα πικ, όμως έχει δύο πικ στον ήχο. Είναι διπλός ο ήχος. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όταν σε χτυπάει κάποιος από μακριά με ένα όπλο, όπως αυτό που χρησιμοποίησε ο σκοπευτής, γίνονται δύο πράγματα. Κοιτάξτε λίγο. Φανταστείτε ότι είστε σε ένα στάδιο και γίνεται ένας αγώνας και εδώ στην εκκίνηση υπάρχει μια σφαίρα και μια χελονίτσα, η οποία είναι ο ήχος της σφαίρας. Και πρέπει και τα δύο ξεκινώντας την ίδια στιγμή να φτάσουν εδώ κάποια στιγμή. Σε αυτήν εδώ τη γραμμή. Με το που ξεκινάει λοιπόν η σφαίρα και πρέπει να διανύσει αυτή την απόσταση, ας πούμε ότι τρέχει με 3.000 feet per second, πόδια το δευτερόλεπτο. Με αυτή λοιπόν την ταχύτητα και αυτή την απόσταση θα κάνει 0,1618 δευτερόλεπτα να φτάσει εκεί. Αυτή η ταχύτητα είναι σχεδόν τρεις φορές, 2,8 φορές ταχύτητα του ήχου. Ο ήχος όμως της εκπισοκρότησης του όπλου που φεύγει την ίδια στιγμή μαζί με τη σφαίρα, σε αυτές τις συνθήκες, 33 βαθμούς, 8, 34 υγρασία και αυτή την στήλη τραγύρου, βαρομετρική πίεση, η ταχύτητά του είναι 1156 feet per second. Και με αυτή την ταχύτητα θα κάνει 0,39 δευτερόλεπτα να φτάσει στο ίδιο σημείο. Δηλαδή θα είναι η σφαίρα, θα φτάσει η σφαίρα 2,46 φορές πιο γρήγορα από τον ήχο του όπλου. Γιατί όμως ακούγονται δύο διαφορετικοί ήχοι? Ο πρώτος ήχος είναι ο ήχος της σφαίρας που περνάει ακριβώς από δίπλα σου, αν δεν σε έχει σκοτώσει, και περνάει από δίπλα σου, επειδή σπάει το φράγμα του ήχου, αυτό είναι ένα μικρό κρακ, όχι μικρό, δυνατό, αρκετά δυνατό κρακ που ακούγεται, επειδή ακριβώς σπάει το φράγμα του ήχου. Οπότε αυτός είναι ο πρώτος ήχος. Ο δεύτερος λοιπόν ήχος που είναι η χελονίτσα φτάνει πολύ αργότερα, 2,5 φορές αργότερα, και αυτή είναι η εκπισοκρότηση του όπλου που κάνει σαν μπαμ. Και τι σημαίνει αυτό στο βίντεο εδώ πέρα? Αυτό είναι το πρώτο crack, το υπερηχητικό, και αυτό είναι το δεύτερο, το boom, της μίας σφαίρας. Το ίδιο και εδώ, στη δεύτερη το ίδιο και εδώ. Άρα εδώ λοιπόν που έρχεται το πρώτο crack, αυτό εδώ, πάω να πει ότι αυτή τη στιγμή η σφαίρα βρίσκεται ακριβώς στο μικρόφωνο του Τραμπ, που είναι δίπλα σε αυτή του. Η σφαίρα είναι εκεί ακριβώς. Και πού κοιτάει ο Τραμπ εκείνη τη στιγμή? Κοιτάει στη γιγαντοθόνη. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση η πρώτη σφαίρα να το χτύπησε αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κοιτάει στη γιγαντοθόνη. Προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι τουλάχιστον παράλληλο το κεφάλι του. Θα δούμε και κάτι άλλο όμως. Την αντίδρασή του σε αυτή τη σφαίρα. Γιατί σε αυτόν τον ήχο αντέδρασαν πολύ. Αντέδρασε το πλήθος αυτόν τον ήχο. Τον μπαμ. Το πρώτο. Ξαφνιάστηκε. Και υπάρχει και η δεύτερη αντίδραση όταν κάτι το χτύπησε τον Τραμπ. Κάτι το χτύπησε. Αυτό το βίντεο είναι τραβηγμένο με 30 καρέ το δευτερόλεπτο. 30 frames per second. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε κάθε κλικ που κάνω εγώ εδώ στη γραμμή, σε κάθε κλικ που κάνω, περνάνε 0,033 δευτερόλεπτα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε συγκεκριμένο χρόνο αντιδράσεως σε ερεθίσματα. Άλλο χρόνο αντιδράσεως έχουμε σε ακουστικά ερεθίσματα, άλλο χρόνο σε οπτικά ερεθίσματα και άλλο χρόνο σε ερεθίσματα αφής. Στην περίπτωση των οπτικών ερεθισμάτων, ο μέσος όρος αντίδρασης των ανθρώπων είναι γύρω στα 200, 220-230 milliseconds. Στην περίπτωση των ακουστικών που έχουμε εδώ, είναι γύρω στα 180 με 200 milliseconds. Αν τώρα ο Τραμπ είναι και γεννημένος 80 χρονών, μπορεί να είναι και λίγο πιο αργός. Και το πιο γρήγορο είναι η αφή, που είναι γύρω στα 155, γιατί είναι άμεσος κίνδυνος η αφή στο σώμα. Είναι γύρω στα 155, 160, κάπου εκεί. Και σε αυτό φυσικά θα είναι λίγο πιο αργό πάλι. Κοιτάξτε τώρα το πλήθος πώς αντιδρά όταν ακούσει τη σφαίρα. Μαζεύονται όλοι λίγο. Εδώ μπορείτε να δείτε αυτόν τον κύριο με το λευκό και τον Τραμπ που σηκώνουν τον ώμο τους σαν να θέλουν να προστατευτούν από κάτω. Οπότε για να μετρήσουμε αυτόν τον χρόνο αντιδράσεως που είναι ακουστικός. Θα κοιτάξετε λίγο εδώ τον αγώνα του Τραμπ.
Εδώ. Εδώ τον έχει κουνήσει ήδη. Ετοιμάζεται να σηκώσει το χέρι του. Ώστε να μαζευτεί λίγο. Αυτό πόσα καρέ είναι. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 καρέ. Σε 7 καρέ λοιπόν, 7 επί 0,03333 μας κάνει 233 μιλισέκοντ που ταιριάζει αυτό, ταιριάζει με την αντίδραση σε ήχο. Οπότε αυτό, αυτή η πρώτη κίνηση που κάνει είναι εξάθμιασμα, που το κάνουν και οι υπόλοιποι. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε άλλο ένα είδος ριφλέξ στο σώμα μας, το οποίο είναι το ασυνείδητο ριφλέξ αφής, το οποίο είναι και το πιο γρήγορο. Είναι γύρω στα 40 με 80 μιλισέκοντς, είναι δηλαδή στιγμιαίο. Έχουμε στιγμιαία αντίδραση με αυτό το ριφλέξ. Και αυτό γιατί μια ξαφνική αφή θα μπορούσε να είναι άμεσα απειλή στο σώμα μας. Ας πούμε ότι για τον Τραμπ που είναι γερασμένος 80 χρονών, το ασυνείδητο ριφλέξ αφής είναι 80 με 100, 100 ας πούμε, 100 μιλισέκοντς. Αυτό σημαίνει ότι 0,100 δια 0,033 που είναι τα frames, πρέπει σε 3 ακριβώς frames να αντιδράσει. Με το που το χτυπάει η σφαίρα, σε 3 frames το πολύ πρέπει να αντιδράσει. Για να δούμε εδώ στο βίντεο πότε αντιδράει ο κανόνας, πότε αντιδράει και καταλαβαίνει το χτύπησε η σφαίρα. Εδώ. Εδώ ξεκινάει. Σηκώνει το χέρι του, είναι πέστα αυτή του, λέει κάτι με χτύπησε. Ενώ πριν δεν έκανε τίποτα. Ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε πότε ξεκινάει. Εδώ. Πάμε 3 φορές πίσω. 1, 2, 3. Η σφαίρα είναι πολύ πίσω. Είναι εδώ. Καμία σχέση, ούτε με αυτό δεν ταιριάζει. Δηλαδή, αν αυτή η αντίδραση ήταν από τη σφαίρα, με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 καρέ, 22 καρέ, 22 επί 0,03333, δηλαδή πέρασαν σχεδόν ένα δευτερόλεπτο για να καταλάβει τι έγινε, που δεν ισχύει. Άρα ούτε με αυτόν τον τρόπο βγαίνει ότι τον χτύπησε η σφαίρα στα αυτή. Κάτι το χτύπησε, κάτι μπορεί να το χτύπησε, ωραία, κάτι άλλο, αλλά όχι σφαίρα όμως, το κρουξ. Και φυσικά ξεχνάμε και τη δεύτερη και την τρίτη σφαίρα, εδώ είναι η δεύτερη, βλέπετε ότι έχει αρχίσει ήδη να κουνιέται πριν. Εδώ περνάει η σφαίρα και έχει από πριν αρχίσει να κουνιέται. Οπότε ξεχνάμε και τη δεύτερη σφαίρα και φυσικά και την τρίτη σφαίρα. Που πιάνεται αυτή εδώ πέρα. Θα μπορούσαν αυτά που σας λέω να είναι λάθος. Ναι, φυσικά θα μπορούσαν να είναι λάθος, να μου έχει διαφύγει κάτι και αυτή η θεωρία είναι λαθασμένη. Αν έχετε βρει κάτι που είναι λάθος σε αυτά που σας λέω, μπορείτε να το σημειώσετε στα σχόλια. Πάντως ενδιαφέρον είναι και εδώ ότι από τους δύο αυτούς ήχους, τον πρώτο και το δεύτερο κάθε βολής, μπορείς να υπολογίσεις με μεγάλη ακρίβεια την απόσταση του σκοπευτή. Αν αυτός είναι μακριά και αυτή είναι μεγάλο αυτό το κενό. Θα μπορούσατε να κάνετε τις πράξεις. Αν κάνετε τις πράξεις λοιπόν, θα δείτε ότι είναι 430 πόδια περίπου η απόσταση. Από ό,τι μας λέει το βίντεο αυτό. Ωραία, από ό,τι μας λέει αυτή η απόσταση. Υπάρχει μια υπόθεση φυσικά ότι η ταχύτητα του όπλου είναι η μέση ταχύτητα 2.843 feet per second και αυτό βγαίνει από τον πιο πιθανό τύπο του βλήματος που έχει χρησιμοποιήσει ο Κρουξ. Φυσικά κανείς δεν το λέει αυτό, κανείς, ούτε το FBI ούτε καμία υπηρεσία δεν αναφέρει τι τύπο βλήματος χρησιμοποίησε. Ούτε οι κάλικες, τόσοι κάλικες πετάχτηκαν από εδώ από εκεί, κανένα δεν αναφέρει ούτε φωτογραφία από τους κάλικες, αλλά κανένα δεν αναφέρει τον τύπο του βλήματος για να μπορεί να κάνει καλά τις πράξεις. Βγαίνει όμως μια άκρη, γιατί έχουμε τον τύπο του όπλου και το πιο κοινό βλήμα σε αυτό το όπλο είναι το NATO M855 στα 82 grains. Τα grains είναι το βάρος του βλήματος. Οπότε με αυτή την ταχύτητα του βλήματος, την ταχύτητα του ήχου και όλα τα υπόλοιπα μπορούν να απόσταση και είναι 430 πόδια.